του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος. Χαίρετε. Κώστα. Καλώς τον, τι κάνεις, Τάσο. Καλώς τον, να το πω εγώ. Καλά. Δεν σ' άκουγα, τι να πω. Δεν έγινε καλή σύνδεση. Ελπίζουμε να ο Ολυμπιακός να είναι πιο καλά συνδεδεμένος αύριο. Με το παιχνίδι του. Με το τέρμα. Σε σχέση με εμάς, ναι. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία. Δεν θα βγει αποστολή. Όλοι οι παίκτες. Όλοι διαθέσιμοι. Ναι, και θα έχει αύριο, πως θα είναι στην 22, δεν είναι 22, είναι στην Ευρώπη. Άρα ποιους βγάζουμε, Βρυσάλικο σίγουρα. Ναι, ο Βρυσάλικο θα αργήσει πολύ, τα έχουμε πει, δεν το συζητάμε καν. Ο Γκάρι είναι ο Τρίγκες, έχει ξεκίνησε από χθες προπόνηση κανονικά. Δεν θα το απέκλεια, με κάποιο ρίσκο όμως, ναι, να είναι στον πάγκο, να μπει αν χρειαστεί κάποιο διάστημα. Επαναλαμβάνω όμως, με κάποιο ρίσκο. Κανονικά είναι για να είναι αλλαγή με τον Αστέρα, ας πούμε, τη Δευτέρα στην Τρίπολη. Μάλιστα. Κανονικά. Ο Μανολάς έχει κάποιες ενοχλήσεις. Θα δούμε και αύριο. Λογικά θα είναι για να υπάρχει και ένας τρίτος στόπερ, καθότι είναι τραυματίας ο Παπασταθόπουλος. Ο Βουρσάλικο, ο Παπασταθόπουλος και ο Αμπού Καμαρά είναι οι εκτός. Αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι ποντάρει στον Γιώργο Μασούρα, τον που δεν έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι τον φέσκαρε, αφήνοντάς τον στον πάγκο με τον Μπαζιάννινα, παίξει ώρα να του δώσει λίγο ρυθμό. Νομίζω ότι ο Μασούρας θα είναι στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού, ο Έλληνας διεθνής αστός αύριο. Αυτό μπορώ να πω. Αντί ποιου μπορούμε να πούμε? Με σιγουριά. Όχι, με σιγουριά όχι. Η λογική... η Ρατζίνοβιτς που είπαμε χθες, είναι η Γερνάγκελ. Η Ρατζίνοβιτς είναι η Γερνάγκελ, μπράβο τόσο. Αυτό είναι. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι στη μεσαία γραμμή, ώστε να πει θα βάλει τον Γκούντε, ας πούμε, ή τον Χουάνκ, να βάλει τον Ζιγκερνάγκελ και να παίξουν και δεκάρι και να παίξουν και ο Ραντζέλοβιτς και ο Μασούρας. Ο Χουάνκ είναι καλά, όπως το είπαμε από χθες, και συνέντευξη τύπου σήμερα, όπως και ο Κορμπερά. Παρεπιπτόντως ρωτήθηκε ο Φανκ Μπόεμ για τον Χουάνκ Ουιτζο και είπε ότι αν έρθει στον Ολυμπιακό θα είναι μια, πιστεύω ότι θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό να γίνει καλύτερη ομάδα, θα μας βοηθήσει να γίνει καλύτερη ομάδα, αυτό είπε. Και γιατί είναι πολύ απλά, λέει, είναι ένας σπουδαίος κυνηγός. Παρεπιπτόντως, ο Χουάνκ, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σήμερα στη Νότιχαμ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Ναι, στη Φόρεστ. Και αύριο, αν προλάβει αύριο με τις πτήσεις και τακτοποιηθούν όλα τα γραφειοκρατικά, θα έρθει στην Αθήνα, ιδάλλως μεθαύριο. Ωραία. Υπήρξε σήμερα άλλο ένα όνομα του Μανού Βαγέχο της Βαλένθια, ενός μέσω κυνηγού πολυσύνθετου από την Ισπανία. Οι πληροφορίες τον φέρουν τον Ολυμπιακό να έχει εμπλακεί στην μεταγραφή του από την Βαλένθια. Δεν έχει προκύψει κάτι από το ρεπορτάζ από εμάς, από τον Ολυμπιακό, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Και βέβαια από ένα θέμα της επικαιρότητας, το οποίο το αναλύσαμε αρκετά το μεσημέρι, είναι οι πληροφορίες περί επιστροφής του Φορτούνη στις προπονήσεις ομάδας σχεδόν άμεσα, από πιθανότατα Δευτέρα, Τρίτη. Στην ουσία, ναι, αυτό που είπες θες, ότι αν δεν έρθει κάποια πρόταση. Ναι, μπράβο, αυτό που λες, ότι αν δεν έρθει κάποια πρόταση, όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει. Τώρα, αν έρθει πρόταση... θα αξιολογηθεί αναλόγως. Μέχρι τώρα δεν έχει έρθει, αλλά αν έρθει, μέχρι χθες προχθές, να σου το πω έτσι, δεν είχε έρθει τίποτα. Αν έρθει κάποια τελευταία στιγμή, θα αξιολογηθεί και από το κλαμπ και από τον παίχτη. Σωστά, έτσι όπως το λες. Και επιστρέφει ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος, ναι. Ο Ρέτσος, όλα δείχνουν ότι θα γυρίσει τον Ολυμπιακό, ότι θα λύσει το συμβόλαιό του με την Βερόνα. Ελλάς Βερόνα.
και θα επιστρέψει μετά από 5 χρόνια στους Ερυθρόλευκους με την ελπίδα και την προσδοκία και την πίστη ότι έχει ξεπεράσει, ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί δείχνει να αφήσει πίσω του τα προβλήματα τραυματισμού που ατυχώς τον ταλαιπώρησαν. Ναι, έχει πραγματικά πολύ άτυχο αυτό το παιδί από τότε που έφυγε από τον Ολυμπιακό. Ναι, και ένα τελευταίο, okay, δεν νομίζω ότι είναι πρωτεύον, υπό την έννοια ότι σκοπός είναι να περάσει ο Ολυμπιακός τον Απόλλωνα Λεμεσού, ναι. Κάτι που μόνο μια απλή διαδικασία δεν θα είναι. Θα μου πεις για Δυναμό Ζάγκρεπ και Ρέιντερς. Ναι, αυτό ότι τον Ολυμπιακό τώρα στα δύο παιχνίδια που έχουν αρχίσει... Να τώρα ξεκινά 10 η ώρα. 10, μπράβο, αρχίζουν σε 2 λεπτά. Θα ήθελε να προχωρήσουν... Είμαστε με Σκοτσέζους και Κροάτες. Ναι, ώστε να μπει ο Ολυμπιακός, να προχωρήσουν αυτοί, ώστε να μπει ο Ολυμπιακός στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του Europa Link. Εφόσον και εκείνος προκριθεί. Αυτό είναι, ναι, είναι δευτερεύον. Μάλιστα. Αυτά τα σωμούν, να σε καλά. Να σε καλά, Κώστα. Εγώ ευχαριστώ.